Στην παρέα μας είναι ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Νίκος Καναθανασόπλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Καναθανασόπλε. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπούλια, σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Τελικά είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ή 80 χρόνια τα ίδια, όπως σας κατήγγειλε η νεολαία του κυβερνώντος κόμματος? Κοιτάξτε, το ποιος είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας θα το δείχνουν οι ίδιες οι εξελίξεις των πραγμάτων. Και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτός ο οποίος παλεύει καθημερινά για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού. Ενώ αντίθετα, με την πλευρά της ιστορίας που ματώνει το λαό είναι αυτός ο οποίος διαλέγει υπεριαλιστικούς πόλους, συμμετέχει στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στηρίζει με κάθε τρόπο τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Την Τρίτη το Κομμουνιστικό Κόμμα διοργανώνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο κατά του πολέμου. Εδώ υπάρχει μια άλλη κατηγορία, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών. Είσαστε εις αποστάκηδες? Κοιτάξτε, όχι, κανένα τέτοιο πράγμα. Εμείς δεν θέλουμε ο λαός μας να επιλέξει υπεριαλιστικό πόλο. Εμείς είμαστε ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Και αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία διεξάγεται ένας φοδρός υπεριαλιστικός πόλεμος. Έχουμε την επέμβαση των Ρώσων, το οποίο, και την οποία βεβαίως την καταδίκασε το ΚΚΕ την πρώτη στιγμή. Θα θυμάστε, μία μέρα μετά έκανε ένα μεγάλο συλλαλητήριο και στην ρωσική πρεσβεία και κατέληξε στην αμερικάνικη πρεσβεία, η οποία επέμβαση ήταν το αποτέλεσμα των πολύ σκληρών ανταγωνισμών που είχαν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία και συνολικότερα στην Ανατολική Ευρώπη. Ανταγωνισμοί οι οποίοι σχετίζονταν με τους δύο πόλους, από τη μία μεριά τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη μεριά με τη Ρωσία και τους συμμάχους της, στο όνομα της δημιουργίας σφαιρών επιρροής, αλλαγής των συνόρων, για το μοίρασμα και ξαναμοίρασμα των αγορών και ιδιαίτερα τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών. Θα σας θυμίσω ότι οι εξελίξεις άρχισαν να κορυφώνονται στην Ουκρανία το 2014 με το ευρωπραξικόπημα του Μεϊντάν και με τη χρήση από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φασιστικών ομάδων μέσα στην Ουκρανία και ναζιστικών για να ανατραπεί ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος στο όνομα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αυτή λοιπόν η αντιπαράθεση έχει συνεχιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια με αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΝΑΤΟ για στρατιωτική περικύπλωση της Ρωσίας και κέρδισμα ζωτικού χώρου για τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτή η όξυνση μετατράπηκε σε πόλεμο και τα δεινά αυτού του πολέμου τα πληρώνουν οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας βεβαίως, αλλά και συνολικά οι λαοί της Ευρώπης και όχι μόνο. Και ο ελληνικός λαός πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα γιατί η χώρα μας εμπλέκεται ενεργά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Παρακολουθώ, με αφορμή αυτό που λέτε, παρακολουθώ και την αρθρογραφία αλλά και τοποθετήσεις τελεχών σας και εκφράζουν ένα έντονο προβληματισμό για την εμπλοκή της χώρας, κυρίως κάνοντας αναφορά στους S-300 αλλά και στην ενεργοποίηση των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και της Σούδας. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε, εδώ πρέπει να σας πω ότι η εμπλοκή αυτή δεν είναι σημερινή. Η χώρα μας έχει συνυπογράψει όλες τις ΝΑΤΟΙΚΕΣ αποφάσεις. Και μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια, που συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, η χώρα μας μετατρέπει και σε ένα ορμητήριο των Αμερικανο-ΝΑΤΟΙΚΟΝ σχεδιασμών, στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης της χώρας μας, δηλαδή στο να συμμετέχει η άρχουσα τάξη στο πιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς δημιουργήθηκαν νέες αμερικανονατοϊκές βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και οι οποίες εξυγχρονίστηκαν και ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο με τη σημερινή κυβέρνηση. Και αυτές οι βάσεις, ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στο Στεφανοβίκιο, αποτέλεσμα βάσης κλειδιά μαζί με τη Σούδα βέβαια για την προώθηση αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη αμέσως μετά το ξέσπασμα της εμπλοκής.
η χώρα μας έστειλε στρατιωτικό υλικό. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτά τα οποία μαθαίνουμε, πληροφορίες, είναι ότι σχεδιαζόταν και σχεδιάζεται ακόμη να συμμετέχει και με αντιεροπορικές συστοιχίες, οι οποίες θα σταλούν στην Ουκρανία ή στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η εμπλοκή υπάρχει και μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε από το βήμα του στις Βουλές ότι η Ελλάδα θα ανταποκριθεί ακόμη και σε κλιμάκωση του πολέμου, εφόσον τις το ζητήσουν οι σύμμαχοί της, δηλαδή Αμερικάνοι, τον ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, πώς εκτιμάτε αυτό που γράφεται, λέγεται, αυτή η υπερκινητικότητα της Τουρκίας? Κοιτάξτε, η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτές τις καταστάσεις. Γιατί προσέξτε, ο πόλεμος μπορεί να ξέσπασε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, δεν αποκλείεται να υπάρξει και γενίκευση του πολέμου, αλλά από την άλλη τη μεριά έφλεκτο υλικό, πολύ μεγάλο, έχει συγκεντρωθεί και σε άλλες περιοχές όπου εκδηλώνονται αυτοί οι ανταγωνισμοί, και στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Θα σας θυμίσω πολύ πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Πομπέο, αλλά και άλλοι νατοικοί αξιωματούχοι, ότι τέλος πάντων πρέπει να αντιμετωπιστούν οι όποιες εκκρεμότητες, όπως τις ονομάζουν, υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάμεσα σε χώρες που ανήκουν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, για να προωθηθεί γρήγορα η συνεκμετάλλευση και η συνδιαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Κάτι το οποίο είναι έτοιμα βεβαίως της Τουρκίας και το οποίο αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και η Τουρκία παίζει ένα ρόλο πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή με την στάση την οποία κρατάει στην υπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία. Κύριε Καραθανασόπλε, να περθούμε λίγο στα δικά μας στο εσωτερικό. Τραβάμε ανηφόρα γιατί η πηξίδα δείχνει λάθος. Και πώς αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης, πώς τα αξιολογείτε? Κοιτάξτε, η πηξίδα δείχνει λάθος εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν δείχνει μόνο τώρα λάθος. Αλλά όλα αυτά τα οποία βίωσε ο λαός τα προηγούμενα χρόνια και έχουν συσσωρευτεί, σήμερα δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Γιατί η ακρίβεια την οποία κατατρώει και τσακίζει και στην κυριολεξία τα λαϊκά εισοδήματα είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων σχεδιασμών που υλοποιήθηκαν και που βεβαίως τώρα με τον πόλεμο απέκτησε νέα διάσταση. Και αυτοί οι σχεδιασμοί βεβαίως δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο παρά με το πώς θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήρων για να θυσιαστούν οι λαϊκές ανάγκες στο βωμό της κερδοφορίας. Και από αυτή την άποψη, τα όποια μέτρα πήρε η κυβέρνηση, τα οποία το ΚΚΕ τα χαρακτήρισε κοροϊδία, γιατί ακριβώς όχι μόνο δεν ανακουφίζουν το λαό, αλλά από την άλλη τη μεριά δεν αντιμετωπίζουν και τις αιτίες της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Αντίθετα, θα λέγαμε, ρίχνουν νέο λάδι στη φωτιά. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και τα χαρακτηρίσαμε μέτρα κοροϊδία. Και το ζήτημα, κύριε Παπούλια, δεν είναι να μπούμε στη λογική του μικρότερου κακού, δηλαδή να δοθούν λίγα ψίχουλα ακόμη παραπάνω για να χαθεί επί της ουσίας πιο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρόνια τα οποία βιώνουμε και θα βιώσουμε το επόμενο διάστημα, αν ο λαός δεν βάλει τη σφραγίδα της εξελίξης, είναι θέμα να τσακωνόμαστε για τα ψίχουλα τη στιγμή που μας κλέβουν καθημερινά το καρβέλι για να το δώσουν σε επιχειρηματικούς ομίλους και το λογαριασμό να το στείλουν στο λαό. Σε αυτό που λέτε και είπατε πριν, αν ο λαός δεν αντιδράσει, το μεταφράζω εγώ, πρόωρες εκλογές βλέπετε? Κοιτάξτε, η αντίδραση δεν σχετίζεται με τις πρόωρες εκλογές. Όχι, όχι, σαφέστατα. Ακριβώς, για να το ξεκαθαρίσουμε, μέσα η αντίδραση σχετίζεται με την οργανωμένη πάλη του λαού. Είστε απόλυτα σαφείς και συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Με τη σύγκρουση των αιτιών. Κοιτάξτε, δεν αποκλείεται. Η περίοδος είναι πολύ περίεργη. Ρευστή πολύ. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρξει και αυτό. Το θέμα είναι αν ο λαός θα τις αντιμετωπίσει αυτές τις εκλογές με όρους ρήξης και ανατροπής και όχι εμπλοκής στις συμπληγάδες του συστήματος, στο όνομα του να επιλέξουμε το μικρότερο κακό. Το σενάριο αλλαγής εκλογικού νόμου? Είναι χαρτιά τα οποία ανοίχνονται
τα οποία προσπαθούν να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη και τα οποία δεν αποκλείεται, γιατί η κοινικότητα στις σημερινές εποχές έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, να δούμε ακόμη και αυτό να αλλάζει για δεύτερη φορά ο εκλογικός νόμος, μόνο και μόνο για να διασφαλιστεί η αυτοδυναμία. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει μια πρόταση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προοδευτική διακυβέρνηση. Υπάρχουν προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, θα τις συζητούσατε? Για τέτοιες προϋποθέσεις το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν. Γιατί η πρόταση του ΚΚΕ είναι εκτός των τυχών του συστήματος. Δηλαδή σε γενικότερες ζήτησεις και ανατροπές, με το λαό αφέντη στον τόπο του και στην οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο κάνει είναι προσπαθεί ακριβώς στο όνομα του μικρότερου κακού να καλλιεργήσει αυταπάτες για ακόμη μια φορά, ότι μπορεί ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων να εξυπηρετούνται και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι σχεδιασμοί των Αμερικανοατοικών να υλοποιούνται στην περιοχή και ο λαός μας να ζει καλύτερα. Τέτοιο πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Αντίθετα, οι προτάσεις που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα που είναι αντιπολίτευση αλλά και η κυβερνητική πολιτική περισσότερο συνάδουν με μια κυβέρνηση στα πλαίσια του συστήματος που μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα κόμματα όπως για παράδειγμα ΚΙΝΑΛ ή ενδεχόμενα και τμήματα της Νέας Δημοκρατίας στο όνομα της λαϊκής, της ενότητας μάλλον, στο όνομα της ενότητας για την αντιμετώπιση συνολικότερων προβλημάτων και της προώθησης των εθνικών λεγόμενων σχεδιασμών. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε και καλά και να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Επιτρέψτε μου να σας πω, το θέμα δεν είναι αν κινήσει στην αριστερή ή στη δεξιά λωρίδα ενός δρόμου που οδηγεί το λαό στην καταστροφή. Να είστε και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.